Σας είπαμε ότι οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι με αυτό το νομοσχέδιο, το εκφράσανε, το εκφράζουν και θα το εκφράσουν και τις επόμενες μέρες στην απεργία της 16 Ιούνιου, στη νέα απεργία. Δεν μπορείτε να το χωνέψετε, το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο και για τη χώνεψη υπάρχει τέλος πάντων φάρμακο. Έρχεται το νέο κύμα 16 Ιούνιου και εκεί θα δείτε ακόμα περισσότερες, πιο νέες εργατικές λαϊκές δυνάμεις που θα μπουν στον αγώνα για να μπορέσουν να σταθούν απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο που το ονομάσαμε έκτρωμα, το ονομάσαν τερατούργημα, οδοσωτήρα, ολετήρα, ό,τι έκφραση κι αν του δώσει κανείς είναι μέσα. Δεν θα πέσει έξω. Γιατί έρχεται να υπηρετήσει αυτή τη στρατηγική σας για την καταριστή ανάπτυξη, την ανάκαμψη, που προϋπόθεση είναι η φτηνή εργατική δύναμη, προϋπόθεση είναι η υλοποίηση όλων των αξιώσεων που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μπορέσουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Και δεν είναι όντως πατέντα δική σας, γιατί μας είπατε είναι δική μας πατέντα αυτό. Όχι. Είναι πατέντα των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτοί τα γράψανε, αυτοί τα θέλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει και το πολιτικό τους προσωπικό, τα κόμματα του κεφαλαίου που συγκροτούν τις κυβερνήσεις, υπηρετούν ακριβώς αυτή την πολιτική. Φτηνή εργατική δύναμη, εμπόδια στην οργάνωση των εργαζομένων, στην διεκδίκησή τους. Και αυτό εσείς έρχεστε με αυτό το νομοσχέδιο να το κάνετε σαν γνήσια δύναμη του κεφαλαίου, ακόμη πιο αποφασιστικά απέναντι στους εργαζόμενους. Έχει την νομοποίηση το νομοσχέδιό σας από ανοργάνωτες δυνάμεις, όπως λέτε, από δυνάμεις που είναι πέρα και έξω, από αυτούς που είναι μπροστά στο, που λέτε, ας πούμε, το ΚΚΕ αντιδρά, ξέρω εγώ, εδώ ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αντιδρούν για άλλους λόγους. Είπε χθες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυρίτσης, ότι θα περάσει το νομοσχέδιο. Εχθές πάλι στην Αυγή είχε ένα άνθρωπο που λέει δεν μπορεί αυτά να τα καταργήσουμε, όπως δεν καταργήσαμε και τα μνημόνια με ένα άνθρωπο και με ένα νόμο. Άνθρωπο στην Αυγή, κυρία Ξενογεννακοπούλου. Λέω, εντάξει, όμως τι κάνατε. Η πράξη μετράει. Το τι κάνατε. Υπηρετείτε δηλαδή μια λογική που λέει ότι πάνω απ' όλα η ανάπτυξη, η ανάκαμψη και σε ποιον, σε βάρος τίνος, για ποιον η ανάπτυξη, για το μεγάλο κεφάλαιο και τις ανάγκες του και την κερδοφορία του. Και εδώ οι εργαζόμενοι συνθλίβονται, καταργούν τη δικαιώματά τους, η ζωή τους γίνεται κόλαση. Το νομοσχέδιο σας λοιπόν, διαβάζω ένα δελτίο τύπου, το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που εισήχθη στη Βουλή, φαίνεται να κανονικοποιεί την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και να ανατρέπει την ουσία του προοδευτικού για την εποχή του συνεργαστικού νόμου 1264 του 82. Κυρίως όμως κλονίζει τη συνταγματική ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και στην υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την ηθική και υλική εξύπνωση του εργαζόμενου πληθυσμού και να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα το δικαίωμα στην απεργία, άρθρο 22 και 23 του Συντάγματος. Τα βασικά του σημεία του νομοσχεδίου, πρώτο, στα βασικά του σημεία, επιτρέπει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που οδηγεί στην κατάργηση του 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης με ατομική πλέον συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου και με απλήρωτη την προσάυξηση των ωρών της επιπρόσθετης απασχόλησης. Δεύτερο, καταργεί το δικαίωμα της ηλιακάτικης αργίας για πολλές κατηγορίες εργαζομένων. Τρίτο, αυξάνει τον αριθμό των υπεραιωριών σε 150 κατέτος, 96 για τη βιομηχανία, 120 στους υπόλοιπους κλάδους. Τέταρτον, το άρθρο 91, 93, 95 θέτουν ακόμα περισσότερα βάρη και νομοθετικούς περιορισμούς στο συνταγματικό δικαίωμα στην απεργία, το οποίο πλέον καθίσταται κενό περιεχομένου, αφού με τους
Ήδη υπάρχοντες περιορισμούς, το 90% των απεργιών δεν πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου. Θεωρούμε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά σημαντική θεσμική οπισθοδρόμηση και θα διευρύνει την ήδη υφιστάμενη νομική και πραγματική ανισότητα σε εργασιακές σχέσεις. Ένωση δικαστών και εισαγγελέων. Δελτίο τύπου. Το δίνουμε και στα πρακτικά, αν και το έχουν καταγράψει. Διαβάζω επίσης από τα πρακτικά τοποθέτηση βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας. Από τη μνημονιακή κρίση καταδεικνύεται ότι η ελαστικοποίηση των όρων εργασίας και των σχέσεων εργασίας δεν δημιουργεί επενδύσεις. Δεύτερο, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στην οποία αφού δεν υπάρχει σχέση ισοτιμίας μεταξύ εργαζόμενου και εργαζόμενου, υπάρχει σχέση εξάρτησης, δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην απελευθέρωση των ατομικών συμβάσεων. Να στηρίξουμε την αρχή της συλλογικότητας και της διαπραγμάτευσης. Τρίτο, για τις απολύσεις και την αποζημίωση, θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα και θεμελιώδης λίθος του εργασιακού δικαίου, η επαναπρόληψη. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε δικοί σας άνθρωποι που αμφισβητούν το νομοσχέδιο και τα κύρια ζητήματα που αυτό, αν θέλετε, έχει και το συγκροτεί. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε της κυβέρνησης, η επιτυχία της απεργίας είναι η καλύτερη απάντηση σε εσάς που εδώ και μήνες λέτε ότι το νομοσχέδιο εκφράζει την πρόοδο και τον εξχρονισμό και ότι έχει δίθεν τη λαϊκή αποδοχή. Η προσπάθεια ποινικοποίησης και καταστολής της απεργίας των ευθεργατών χθες έπεσε στο κενό. Η κυβέρνηση και οι εφοπλιστές, σας το είπαμε και εδώ, ήταν απέναντι, στάθηκαν απέναντι στους ναυτεργάτες, όμως η ενότητά τους, η αποφασιστικότητά τους έσπασε, αν θέλετε, αυτή τη δική σας στάση, την προσπάθεια ποινικοποίησης, και η απεργία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Οι μηχανισμοί όλων των ομίλων, οι καλοπληρωμένοι κονδυλοφόροι, με πρώτον και καλύτερο τον κύριο Πρωτοσάλτερ, ο οποίος μίλησε για συνεκαλυφθικό ολοκληρωτισμό. Αυτός ο οποίος υπηρετεί τη διδακτορία του κεφαλαίου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτός που θέλει δούλους στους εργαζόμενους. Αυτός που θέλει να δουλεύουν χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι έλεγε χθες μέσα από το ραδιόφωνο στο οποίο υπηρετεί το κεφάλαιο και τις ανάγκες του ΚΙΤ, βέβαια είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Με λύσα προσπάθησαν. Προσπαθούν να συκοφαντήσουν, να ρίξουν τόνους λάσπης στους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες. Αξιοποιείτε, κύριε Υπουργέ, και εδώ το είπατε πολλές φορές, τυχοδιοκτικές ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για να συκοφαντήσετε τις απεργίες, το κίνημα, για να καλλιεργήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, για να ξεράσετε τον αντικομουνισμό σας. Το επικαλεστήκατε πολλές φορές. Και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό με το κίνημα. Και όμως εσείς εδώ το λέτε. Όχι βέβαια για να πείστε εμάς, τότε για τον κόσμο έξω. Η κυβέρνηση χθες δεν δίστασε να επιχειρήσει προβοκάτσια ενάντια στο ΠΑΜΕ. Έκανε αναφορά μέσω δελτίου τύπου της αστυνομίας περί ενδεχόμενης συνάθρησης μελών του ΠΑΜΕ στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ. Μιλάμε για ντροπή, μιλάμε για αθλειότητα. Στην αποκάλυψη που έκανε το ΠΑΜΕ, η κυβέρνηση δεν έδωσε τις εξηγήσεις ως όφιλε για τις γελιότητες αυτές του συνδικαλιστικού της ασφάλειας που το έχετε αναβιώσει και φαίνεται το βάζετε μπροστά. Δεν τα καταφέρετε να σταματήσετε το ποτάμι της οργής, το οποίο θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες. Σας και συγκοινωνίες, κάνετε προσπάθειες. Κυβερνητικά στελέχη, εργατοπατέρες, εργοδοτικοί συνδικαλιστές. Και εργατοπατέρες, η δική σας κύριε Παραβέγγε. Αυτοί είναι εργατοπατέρες. Να σταματήσουν την απεργία. Να αναστείλουν την απεργία. Δεν τα κατάφεραν. Στο λιμάνι του Πειραιά. Από άκρη σε άκρη βέβαια. Σε όλα τα εργοτάξια στην Αθήνα, στην Αττική. Όλοι οι μηχανισμοί της εργοδοσίας. Απειλές, τρομοκρατία. Και όλα αυτά έπεσαν στο κενό και οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση
για συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Απέρριψαν το νομοσχέδιό σας και βεβαίως είναι μπροστά οι αγώνες που εξελίσσονται. Αλήθεια, είπε τώρα προχθές ο κύριος Μουλικιώτης για το θέμα της ευθύνης και την ψυχολογική βία. Εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο για τη Μαρφίν, θα πρέπει να είναι κατηγορούμενη η ΓΕΣΕ, όλη η διοίκηση της ΓΕΣΕ. Τι ήταν στη Μαρφίν? Ένας παρακρατικός μηχανισμός. Παρακρατικός μηχανισμός. Είναι, όλοι το ξέρουν αυτό. Παρακρατικός μηχανισμός που έδρασε για να χτυπήσει το ιατρικό λαϊκό κίνημα. Τώρα τι λέει η κυβέρνηση? Ότι αυτοί οι παρακρατικοί μηχανισμοί, οι προβοκάτορες, μπορεί άνετα να λειτουργούν σε βάρος του κινήματος και ποιος θα την πληρώνει? Το ίδιο το εργατικό κίνημα. Έπρεπε λοιπόν να είναι η ΓΕΣΕ σήμερα κατηγορούμενη για κακουργήματα. Μιλάνε για τη βία. Συνδύουν τη βία με την απεργία, με τη συνεγκαλιστική δράση. Αλήθεια, ο εργοδότης δεν ασκεί βία όταν διεκδικούν οι εργαζόμενοι? Αυτό δεν το παίρνετε καθόλου υπόψη? Βεβαίως το παίρνετε. Απλά θέλετε να ενισχύσετε αυτή τη βία και την αποτελεσματικότητα της δράσης του ίδιου του εργοδότη απέναντι στην οργάνωση των εργαζομένων, απέναντι στους αγώνες τους για βελτίωση των όρων αμοιβής της εργασίας. Αυτό κάνετε με το νομοσχέδιο αυτό. Ασκεί βία λοιπόν ο εργοδότης. Όποιος σηκώνει κεφάλι, όποιος ζητάει να πληρωθεί την παραπάνω ώρα που δούλεψε. Αυτός λοιπόν απολύεται, κύριε. Και φαντάζομαι το ξέρετε. Για πέστε μου πόσες περιπτώσεις φτάνουν στην επιθεώρηση εργασίας μέσα από τα συνδικάτα. Είναι πολλές αυτές που φτάνουν από τα σωματεία για υπερορίες και οι εργαζόμενοι πληρώνονται μέσα από τη διεκδίκηση. Εσείς τι κάνετε εδώ τώρα? Λέτε ότι αυτά τέλος. Η επιθεώρηση εργασίας γίνεται ανεξάρτητη αρχή. Θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, εχθές έγινε μεγάλη συζήτηση και σε άλλη ολομέλεια σε σχέση με τη συγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής, ποιοι θα είναι αυτοί. Ωστόσο όμως η ανεξάρτητη αρχή αυτή δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα η επιθεώρηση εργασίας, που κάποιος εργαζόμενος πάει και μπορεί να δει το δίκιο του και την ευθύνη που έχει βέβαια η κυβέρνηση απέναντι σε αυτή την διαπάλη, σε αυτή την κατάσταση στον χώρο δουλειάς να πάρει θέση. Θέλει λοιπόν ο υπουργός τι λέει, γιατί θα πρέπει εγώ να παίρνω θέση? Α, σε μια ανεξάρτητη αρχή αυτή να αποφασίζει. Δηλαδή ο υπουργός να είναι απ' έξω, να μην έχει το κόστος αυτό, το ότι με την πολιτική του στηρίζει το κεφάλαιο και την ασυδοσία του, την ασύδοση τη δράση του, και μια κάποια αρχή η οποία θα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια αυτά που θέλει ο ΣΕΒ, που θέλουν οι βιομηχανοί για το κεφάλαιο, να μπορεί να λειτουργεί. Δεν το πες σε μένα. Α, εντάξει. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει πολλά ψέματα. Ένα ψέμα είναι αυτό, ότι κατοχυρώνει το 8ωρο. Είπαμε και χθες, αυτό όντως υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο. Αλλά μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει και το 10ωρο, κύριε. Και είπαμε χθες, σας ρωτήσαμε, ποιο θα είναι αυτό που θα κυριαρχήσει, το 8ωρο ή το 10ωρο? Σαφώς θα κυριαρχήσει το 10ωρο, γιατί αυτοί που σήμερα είναι ισχυροί και εσείς τους ισχυροποιείτε ακόμα περισσότερο μέσα από αυτό το νομοσχέδιο είναι η εργοδοσία και η ασύνδρομη δράση της. Λέτε για τη διευθέτηση ότι θα γίνει εθελοντικά. Μα πού βρισκόμαστε? Δεν ξέρετε τι γίνεται στον χώρο δουλειάς. Και σας είπαμε και ένα παράδειγμα. Πες ότι πάω εγώ σε μια επιχείρηση και του πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να δουλεύω 6 ώρες γιατί έχω το παιδί μου αυτές τις μέρες και να δουλεύω 10 τις άλλες. Εσείς τι λέτε? Θα μου πει, μπράβο παιδί μου, έλα να συμφωνήσουμε να συνδέσεις την επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή? Ή θα μας πει ότι αυτές είναι ανάγκες της επιχείρησης, αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, φύγε? Ρωτάμε να μας πείτε εσείς. Πόσο χρόνο θέλετε ακόμα, κύριε Κατσότη, γιατί έχετε 5 λεπτά ήδη ξεπεράσει το χρόνο? Ναι, σε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Πόσο λέτε? 3 λεπτά ακόμα.
Όχι, νομίζω στο 1-2 λεπτά να τελειώνουμε. Γιατί... Λοιπόν. Επίσης, αγαπητοί κύριοι, μιλάτε για τις απολύσεις. Ότι παίρνετε μέτρα να στηρίξετε τους εργαζόμενους. Με τις απολύσεις, όπως είναι στο νομοσχέδιο, τις απελευθερώνετε πλήρως. Ουσιαστικά τι κάνετε, δεν θέλετε να υπάρχει αντικίνητρο στην εργοδοσία να προσλαμβάνει και να απολύει. Της δίνετε το ελεύθερο να κάνει όσες προσλήψεις όποτε θέλει και όσες απολύσεις όποτε θέλει. Μειώνοντας τις αποζημιώσεις και καταργώντας ακόμη και αυτό που σας λέει και η βουλευτή σας, ότι ο εργαζόμενος όταν παλεύει για την επαναπρόληψη, τι του λέτε, ότι μπορεί ο εργοδότης να του δώσει λίγο παραπάνω κάτι αποζημίωση και να τελειώνει. Να μην διεκδικείται η επαναπρόληψή του. Όσο άδικη κι αν είναι αυτή. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο για τέτοιες ρυθμίσεις που, να το πω έτσι, είναι για τα σκουπίδια. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν παίρνει, να το πω έτσι, φτιασίδωμα, δεν αλλάζει, δεν βελτιώνεται, παρά καταργείται. Και ό,τι και να κάνετε, είπαμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι καταδικασμένο σε συνείδηση των εργαζομένων. Οι νέοι και οι νέες έχουν τη δύναμη να το αχρηστέψουν. Το απέδειξαν χθες. Η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της δύναμής τους θα είναι αυτή που, αν θέλετε, θα στείλει στα σκουπίδια και το νομοσχέδιο, αλλά και όλους αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την ανάπτυξη που είναι σε βάρος των εργαζομένων και του λαού, που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου και της κερδοφορίας τους.